Λιγοστοί συμπολεμιστές, συγγενείς και φίλοι του Βολοντιμίρ Κέρμπουτ τον οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία. Στα 46 του χρόνια και μετά από 25 έτη στην αστυνομία κατετάγει εθελοντικά στο στρατό. Πολέμησε στα πλέον αιματηρά μέτωπα της Ουκρανίας, στην Μπούτσα και στο Σόλενταρ. Η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό κλοιό των ρωσικών δυνάμεων και παρά τους ισχυρισμούς ότι έχει πέσει στα χέρια τους, το Κίεβο το αρνείται. Σε κοντινή απόσταση από το Σόλενταρ, θύλακες ισχυρής αντίστασης εξακολουθούν να υπερασπίζονται την περιοχή. Οι δορυφορικές φωτογραφίες της Μάξαρ που συγκρίνουν την εικόνα του καλοκαιριού και τη σημερινή δείχνουν τεράστιες καταστροφές. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου τόσο το Σόλενταρ όσο και η γειτονική Μπαχμούτ να μην πέσουν στα χέρια των Ρώσων. Την ώρα που και οι δύο στρατοί συνεχίζουν να μετρούν απώλειες, το μεγαλύτερο τίμημα εξακολουθούν να το πληρώνουν οι άμαχοι. Οι δρόμοι σε πολλές πόλεις είναι άδειοι, αφού αρκετοί αναγκάζονται να περνούν την ημέρα τους στα σπίτια ή σε καταφύγια εξαιτίας των βομβαρδισμών.